Σπύρος Κέις, Fendi Beats. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Fendi Beats. Στο σημερινό επεισόδιο παραμένουμε στο 2016. Υπενθυμίζω ότι σε αυτή τη σεζόν το Fendi Beats θα δούμε παλιές μου φωτογραφίες και θα δούμε με ποια διαδικασία έφτασα από την αρχική στη τελική εικόνα και με την ευκαιρία που βγήκε για το Mandalorian. Έπεσα πάνω σε μια φωτογραφία Star Wars που είχα κάνει την άνοιξη του 16, η οποία κατέληξε έτσι. Υποτίθεται πως είναι μια original Sith της Γεωργίας Μαυρίδου. Το cosplay όνομα της είναι Τζέο Κουρόμι, για όποιον θέλει να τη βρει. Λογικά θα βάλω και link στο description του βίντεο, όπως πάντα. Και φτάσαμε σε αυτή τη φωτογραφία από την αρχική φωτογραφία που ήταν... Μισό λεπτό, τα επιλέγω. Control κόμμα, υπενθυμίζω. Η αρχική φωτογραφία λοιπόν ήταν αυτή. Μπορούμε να δούμε βήμα-βήμα τι αλλαγές έκανα για να φτάσω στην τελική. Βλέπουμε, είχε ήδη ένα φωτόσπαθο, το οποίο δεν έλαβε και τόσο πολύ. Αλλά το χρειαζόμουν αυτό για να μπορέσω να φτιάξω το τελικό φωτόσπαθο. Χρειαζόμουν να υπάρχει κάτι στην εικόνα, physical. Λοιπόν, αρχικά έλυσα το φως πάνω, εδώ πέρα. Αυτό πολύ απλά με clone stamp tool και όλα τα λοιπά που έχουμε δει. Έκανε ένα sharpening. Μετά βρήκα μάτια. Πάμε στα μάτια να δούμε. Πρόσθεσα μάτια. 55% διαφάνεια και πάλι μου φαίνονται αρκετά ψεύτικα, ίσως ένα 40% να ήταν καλύτερο, τώρα που το βλέπω. Σε αυτό έβαλα ακόμα μικρότερη διαφάνεια γιατί είναι στο νίσκιο, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούσε να έχει την ίδια ένταση με το άλλο και αυτό ίσως θέλει ένα 15, πολύ πιο φυσικά έτσι. Και μετά πήγα στο φόντο, ήθελα να έχει κάτι σαν να την έχουν στριμώξει, ας πούμε, σε ένα γκαράζ αστρόπλιον, ίσως σε κάποιο Death Star, δεν έχει σημασία οτιδήποτε. Οπότε γι' αυτό το λόγο το τραβήξαμε καταρχήν σε γκρι φόντο, που όπως έχουμε πει στο δεύτερο γκρι μπορούμε να κάνουμε overlay όποια εικόνα θέλουμε και να πάρει τη φωτεινότητα και τις σκιές του φόντου. Βρήκα ένα γκαράζ texture, αυτό είναι λογικά από το textures.com, ένα site που έχει πάρα πολλά free textures, τα οποία είναι, μπορείτε και να τα αγοράσετε αν θέλετε σε πιο υψηλή ποιότητα. Εγώ συνήθως τα αγοράζω, αλλά έχει και σε χαμηλή ποιότητα free πάρα πολλά για ποιον θέλει. Μετά αυτό λοιπόν μου φαινόταν πολύ έτσι shiny και γυαλιστερό και καινούριο, οπότε έβαλα από πάνω αυτό που του δίνει έτσι λίγο μία αίσθηση σκουριάς. Αυτό το κανονικό είναι, να το δείξω λίγο χωρίς overlay, είναι αυτό. Είναι ένα έτσι βρώμικο texture, το οποίο το έκανα overlay από πάνω με μια διαφάνεια και επειδή συνέχισε να μην με ικανοποιεί έβαλα και αυτό, το οποίο αν το δούμε κανονικά είναι επίσης από το textures.com. Είναι ένα texture, αυτό εδώ που βλέπουμε, μεταλλικής πόρτας, το οποίο το έβαλα και αυτό με overlay από πάνω για να δώσει την, ακόμα περισσότερο την αίσθηση του μετάλλου, του παλαιϊκού μετάλλου ταλαιπωρημένου garage door φουτουριστικού. Στο μυαλό μου τουλάχιστον έτσι δούλεψε. Μέσα σε όλα αυτά, αυτά έχουν γίνει με, με αυτή τη μάσκα που βλέπουμε εδώ, η οποία μάσκα έχει γίνει με το τότε με το Quick Selection Tool. Τώρα θα κάναμε ένα Select Subject στο καινούριο Photoshop και απλώς θα γινότανε. Και εδώ μετά έκοψα με το Polygonal Mask Tool τα δάχτυλα, γιατί ποτέ δεν κάνει καλή επιλογή στα δάχτυλα, και το φωτόσπαθο. Λοιπόν, όπως είπα τώρα, ένα Select Subject θα κάνει τη δουλειά μια χαρά. Θα θέλει και πολύ λίγες διορθώσεις. Λοιπόν, πώς κάναμε τώρα το φωτόσπαθο. Καταρχήν, έβαλα τη σκιά. Αυτή η σκιά υποτίθεται πως είναι από το φωτόσπαθο, από το φωτισμό. Η σκιά, όπως έχω ξαναπεί, γίνεται με το να επιλέξουμε το χαρακτήρα μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση την Γεωργία, να δημιουργήσουμε ένα νέο layer, να το μαυρίσουμε εντελώς, να του κάνουμε Gaussian blur και να το μεταφέρουμε από πίσω και να το κολλήσουμε. Με darken, με overlay, με normal. Και με darken το ίδιο βγαίνει, δεν είναι πιο σκοτεινό. Μετά, ήθελα να βάλω το φως από το κόκκινο φωτόσπαθο. Βλέπουμε. Είναι απλώς ένα color layer, στο οποίο πήγα και ζωγράφισα με το brush. Πήρα το κόκκινο χρώμα. Ούτε καν αυτό, βασικά αυτό εδώ πρέπει να πήρα λογικά. Και ζωγράφισα και βλέπουμε ότι όπου πάει βάζει μια κόκκινη χρειά. Μετά, σε ένα δεύτερο layer έκανα το ίδιο αλλά πάνω της, για να βάλω το χρώμα του φωτόσπαθου που πάντα να κλαίω πάνω της. Το έκανα αυτό για να μπορώ να τα προσαρμόζω ανάλογα, ξεχωριστά. Δηλαδή, μπορεί να ήθελα να δυναμώσω το φως στο φόντο, κάπως έτσι.
μισό λεπτό, κάπως έτσι. Είναι, ήθελα να βάλω λιγότερο φως πάνω της, με το opacity. Τώρα, για το φωτόσπαθο, πήρα μία, ζωγράφισα μία άσπρη γραμμή και του έβαλα δύο εφέ layer, το inner glow με κόκκινο και το outer glow με κόκκινο. Και με διάφορο θόρυβο, όπως βλέπουμε εδώ, με jitter πολύ, ώστε αυτά τα δύο να κάνουν αυτό το εφέ του τρεμοπαίγματος που κάνει ένα ενεργειακό σπαθί. Πολύ απλό. Ζωγραφίζουμε μια λευκή γραμμή. Θα τη μεταφέρω λίγο για να το δούμε, γιατί τώρα δεν φαίνεται καλά πάνω στο φωτόσπαθο. Να. Ζωγράφισα μια λευκή γραμμή εκεί που είναι το σπαθί και τις έβαλα αυτά τα δύο φίλτρα ώστε να γίνει ένα κόκκινο φωτόσπαθο, όπου προφανώς το εσωτερικό του φαίνεται λευκό γιατί είναι εσωτερική ενέργεια. Και μετά απλώς πέρασα ένα Nyx Color Effect για να φτιάξει λίγο τη φωτεινότητα και την αντίθεση. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο, μια βινιέτα έβαλε στην ουσία. Και έτσι η φωτογραφία μας ολοκληρώθηκε. Έτσι πολύ απλά φτιάξαμε από αυτή τη φωτογραφία την αρχική μία Sith στριμωγμένη σε ένα γκαράζ από τους αντιπάλους της. Ίσως θα μπορούσε να είχα βάλει τίποτα laser marks εδώ, καψίματα πάνω στην γκαραζόπορτα, σαν να τις ρίχνουν laser, κάτι τέτοιο. Δεν ήθελα εκείνη τη στιγμή, ήθελα να το κρατήσω απλό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας εμπνεύσει και εσάς για να κάνετε τις δικές σας φωτογραφίες Star Wars. Ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε ή στα comments εδώ ή σε μήνυμα στη σελίδα μου. Γενικά είμαι ανοιχτός σε προτάσεις, ερωτήσεις. Είναι το FendiBits. Ελπίζω τώρα το 2021 να αρχίσω πάλι να βγάζω 3 το μήνα. Θα δούμε. Είμαι ο Σπύρος και οι φωτόγραφοι και καλό σας χρόνο. Γεια σας.